παραμονής με σκληρές προπονήσεις και τρία φιλικά παιχνίδια, ο τελευταίος των οποίων χθες χωρίστηκε ουσιαστικά σε δύο σκέλη, γιατί ήμασταν όπως πάντα στο ρέμε στην Οβαλέντσα και τις δύο τελευταίες μέρες μεταφερθήκαμε σε κοντινό ξενοδοχείο στο Μαραδόν για να δώσουμε το τελευταίο μας φιλικό παιχνίδι. Είχαμε επίσης κατά τη διάρκεια της παραμονής μας και δύο δόσεις και τις αφήξεις των ποδοσφαιριστών, ενώ τους διεθνείς και τον Μάριο τον Αντωνιάδη που ήρθαν αργότερα. Από εκεί πέρα αρκετή δουλειά από όλους και περιμένουμε για να τεθούν οι σωστές βάσεις για την πάρα πολύ απαιτητική σεζόν που μας περιμένει και περιμένουμε τους καρπούς, τα αποτελέσματα της δουλειάς να τα δούμε πλέον στα επίσημα παιχνίδια. Καθρέφτης είναι το γήπεδο, τα επίσημα παιχνίδια. Ο στόχος είχε τεθεί ευθύς εξ αρχής από τον ίδιο τον προπονητή μας να είναι η ομάδα, να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη σε αυτά. Και θέλουμε την Πέμπτη να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ποδαρικό. Προηγείται βεβαίως πρώτα, πρώτα πάμε στην Πέμπτη. Έχουμε αρχίσει και την προπόληση των εισιτηρίων. Είναι και το πρώτο μας παιχνίδι στο ΑΕΚ-Αρένα. Προηγείται η πρώτη γνωριμία, αν θέλεις, του κόσμου με την ομάδα μας. Με την ποδοσφαιρική μας ομάδα για τη νέα σεζόν. Την ερχόμενη Κυριακή. Αύριο Κυριακή, έτσι. Ναι, με την καθιερωμένη εκδήλωση παρουσίασης όλης της ομάδας, των ποδοσφαιριστών και της τεχνικής ηγεσίας. Παγιά, νέα πρόσωπα. Περιμένουμε από τα νέα πρόσωπα να δούμε αν και εφόσον καταφέρει να δώσει το παρόν και το τελευταίο μεταγραφικό μας απόκτημα, ο Ισπανός, ο Νάτσο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη αν θα βρίσκεται Κυριακή Κύπρο. Είμαστε σε επαφές και προσπαθούμε γι' αυτό, για να είναι γι' αυτό στην Κύπρο, για να έχει την πρώτη γνωριμία με τον κόσμο, γιατί αντιλαμβανόμαστε και τον ενθουσιασμό που έχει ο κόσμος, που περιμένει να γνωρίσει από κοντά τον Ισπανό. Και επίσης είναι και μια καλή ευκαιρία να περάσει ευχάριστα το χρόνο του κόσμος. Έχουμε ετοιμάσει και διάφορες εκπλήξεις να προσφέρουμε, ειδικά και στα μικρά παιδιά. Και από εκεί πέρα τους περιμένουμε να έρθουν και στο κήπεδο. Ζητούμενο είναι να τους έχουμε μαζί μας σε όλη τη σεζόν, αρχή διανομένης από το παιχνίδι της. Επειδή ανέφερες τη μαγική λέξη εκπλήξεις και αντιλαμβάνεσαι ο κόσμος σε τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κάποια έκπληξη που ίσως να κρύβει η διοίκηση προς τον κόσμο. Έχετε κάτι στα υπόψη σας? Να περιμένει κάτι ο κόσμος? Εμείς ετοιμάζουμε μια εκδήλωση για να παρουσιάσουμε την ομάδα μας στον κόσμο της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα θα δούμε. Εάν και εφόσον σας είπα πιο πριν για τον Κάσες, αν θα προλάβει να πέραν του Κάσες. Και αυτός, πέραν του Κάσες. Θα δούμε. Έχουμε ακόμη 2-24 ώρα. Όπως λέω πάντα, όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις εβδομάδες, το παράθυρο της μεταγραφικής ενίσχυσης είναι διαρκώς ανοιχτό. Θα χειρίζεται τα θέματα προγραμματισμού, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκεί είναι που πάει το σχετικό ερώτημα που μου απευθύνε. Είναι ανοιχτό. Αν και εφόσον υπάρχει το οτιδήποτε, θα το προσφέρουμε μάλλον για αυτό στον κόσμο μας. Μάλιστα. Τώρα, είναι λογικό ότι στο άκουσμα της συμφωνίας με τον Νάτσο Κάσες υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο της ΑΕΚ. Ουσιαστικά είναι η σημαντικότερη μεταγραφή, όχι μόνο από πλευράς ονόματος, αλλά και από πλευράς προοπτικής. Είναι 29 χρονών. Ένας ποδοσφαιριστής που διετέλεσε αρχηγός στην Sporting Gijón έχει πολλά να προσφέρει στην ΑΕΚ με την εμπειρία του, αφού έχει παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Σαφέστατα. Σίγουρα είναι μια προσθήκη, μια μεταγραφή από την οποία λόγω του ονόματος, του βιογραφικού, της παρουσίας όλα αυτά τα χρόνια στην Πριμέρα Αντιδυσιόν, τα τελευταία ως φυσική θέση ηγέτης, ως αρχηγός της Πόρτη Χιχών στην Πριμέρα Αντιβιζιόν, δημιουργούνται και οι προσδοκίες από τον Κάσες, το τελευταίο μεταγραφικό μας απόκτημα. Είπα και χθες, όσο πρόλαβα να μιλήσω, γιατί τρέχαμε και για το φιλικό παιχνίδι, ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η υπόθεση. Αν το αντιλαμβάνεται κανείς μόνο και μόνο από το όνομα του συγκεκριμένου, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για να τη φέρει πέρα ο τεχνικός μας διευθυντής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε σε συμφωνία με την ομάδα του, είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο,
είχε προ...